Προβίδας γυρίζει, μπάλα θα γελάρει για να πέσει και να μπλοκάρει ο Κοτρότσικος. Στάθης που έχει πάντα την μπάλα, ψάχνει χώρο για τη σέντρα, την πραγματοποιεί και μεγάλη ευκαιρία που χάνεται τον Παραστατίδη και πάλι. Όποιον πηγαίνει πάνω του, όπως τώρα είδατε τον Ασιάκο στον Εβίτη. Και πάνω στον Παραστατίδη βρίσκεται ο Κατσάρας. Όταν αλλάζουν λοιπόν θέση οι επιθετικοί, για να δούμε εδώ τον Τζάτζο που βγαίνει, σουτάρει και χάνει απίστευτη ευκαιρία. Η μπάλα. Ενώ βέβαια σαν προπονητής έχει περάσει από τον πάγκο του Ηρακλή Πτολεμαϊδας. Για να δούμε την προσπάθεια με τον Προβίδα σε εξαιρετική θέση πάνω στα χέρια του Κοτρότσικου. Προβίδα τραβάει τα μαλλιά του. Είναι βέβαια πολύ μακριά. Κοπίνα το σουτ του Τζάτζου που δοκιμάζει ελάχιστα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Μάλιστα. Ο Μπάμποβιτς κοιτάει. Στα χέρια του Μπάμποβιτς και με αρκετές μεταγραφές. Ρίσνιτς δεν μπόρεσε να γυρίσει ο Κέκας. Η μπάλα δεν θα απομακρυνθεί. Επιμένει ο Μάρζετς. Το σουτ πάρα πολύ ωραία ενέργεια. Ο Προβίδας τον βλέπετε εδώ απογοητευμένος από την κατάληξη της μπάλας. Γύρισε πολύ ωραία το σώμα του και σούταρε. Έχει πολύ χώρο μπροστά του Αβραμόπουλος. Αποφασίζει γιατί να πασάρει να σουτάρει. Έπεσε ο Καλιγάς, η μπάλα φιάουτ. Παίρνει ο Εβίτη, ο Παραστατίδης που κοντρολάρει, θέλει κάποιο στήριγμα. Θα το βρει στο Τζάτζο που είναι στην περιοχή. Πλασάρει και μπλοκάρει ο Καλιγάς. Αναπέκλεισε από τον τελικό των play-off τον Ολυμπιακό. Μεγάλη ευκαιρία από κοντά, δεν κατάφερε να σουτάρει ο Κέκας. Έβαλε κάπως άτσαλα το πόδι του πιεζόμενος ο νεαρός. Τον βλέπετε εδώ. Ο Μάρζετς, ο Πολωνός. Που κάνει την κάθε την παλιά για τον Προβίδα. Αυτό απλασάρει και η μπάλα φεύγει έξω. Μεταβίβαση του για τον Μαυρόπουλο. Ο Μαυρόπουλος κλεισμένος από τον Κατσιούλη. Θέλει να ξεφύγει. Βγάζει την δύσκολη ομολογουμένο σέντρα στην αγκαλιά του Κοτρότσικου. Καλή προσπάθεια του Μαυρόπουλου. Κουσιώτης κλείνεται. Την ύψος στην μπάλα. Στην περιοχή. Το σουτ ξαφνικό από τον Προβίδα. Οι κόντρες και έχουμε κόρνερ.